Ποια έκανε τη διαθήκη της, ποια διάσημη Ελληνίδα, αγαπημένη. Αγαπημένη showwoman θα τη λέγαμε, γιατί είναι, όπα έφυγα, ηθοποιός, τραγουδίστρια. Ναι. Εντάξει, νούμερο ένα για εμένα και για πολλούς άντρες. Ποια είναι, ρε, και ποια είναι. Σε αυτό του που κάνει. Του κύριου Κιβαράκη του αρέσει πάντα. Του άρεσε, εμένα. Μια ζωή. Για πάμε. Μιλάμε για τη Ζωζό Σαπουτζάκη. Ναι. Α, ναι, εντάξει. Έτσι. Η οποία αποφάσισε να κάνει την διαθήκη της ναι. και δίνει το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας της στα αγαπημένα της ανίψια. Τώρα περί τίνος πρόκειται. Πρόκειται για μια πολύ όμορφη και εντυπωσιακή βίλα που έχει στην Κινέτα. Ναι. Ένα διαμέρισμα που διατηρεί στο κέντρο της Αθήνας, συγκεκριμένα στις θύλες του Ολυμπίου Διός. Αλλά αυτό που έχει πολύ ενδιαφέρον και εκεί πέρα που στάθηκε η αγαπημένη μας Ζωζό Σαπουτζάκη είναι στα ρούχα της. Δηλαδή στις γούνες της, στις απαστράπτουσες τουαλέτες. Αλλά τώρα πώς ήρθε αυτό το θέμα στη δημοσιότητα. Λέει ότι κοστίζουν, λέει, τα ρούχα μου μία περιουσία. Και πραγματικά θυμόμαστε ότι ό,τι φορά είναι ένα και ένα και ότι πάντοτε ήταν δικά της ρούχα. Ενώ μου κάνει εντύπωση πώς βγήκε η διαθήκη αυτή τη στιγμή τώρα στο... Ήταν μέρος της συνέντευξης που έδωσε στο Τσάο. Α, έδωσε συνέντευξη και τα είπε. Ναι, φίλος της Ζωζό Σαπουτζάκη που αποκάλυψε τις συγκεκριμένες. Τη συγκεκριμένη διαθήκη χωρίς η ίδια να βγει να το αρνηθεί. Μπράβο τη πάντως, για να μην ισχύσει αυτό που λέει. Πάμε να δούμε τώρα. Εδώ έχουμε διαθήκη. Πάμε να δούμε το πράγμα. Έχασε 2 εκατομμύρια ευρώ. Μπράβο.